μαζικής ενημέρωσης κάποια γεγονότα τα οποία νομίζω ότι θεσμικά θα πρέπει να αποτελούν ανησυχητικές, να προκαλούν μάλλον μια ανησυχία στο σώμα και βέβαια και γενικότερα στο σύνολο του βελιότυπου λαού. Υπέρπεσε την αντίληψη, δεν ξέρω αν πέρα είναι ο πρόεδρος, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπήρξε συνεδρίαση της δημοτικής κοινότητας και κατά τη διάρκεια αυτής υπήρξε παρέμβαση του εισηγητή, του κυρίου Αστάμπρου, από το τηλέφωνο. Νομίζω ότι ο οποίος μιλούσε με ανοιχτή ακρόαση. Βεβαίως η τεχνολογία πολλές φορές και τις περισσότερες υπηρετεί και τον άνθρωπο, υπηρετεί και τις αρχές και βέβαια υπάρχουν και διαδικασίες, υπάρχουν τεχνικές διαδικασίες, τις οποίες προβλέπεται η κρίση τέτοιων μέσων, όπως η τηλεδιάσκεψη κλπ. Πλην όμως στην παρούσα διαδικασία, την οποία οφείλει ο πρόεδρος ως ηγητής της ομαλής θεσμικής λειτουργίας του οργάνου, να διαφράσει τους όρους ομαλής λειτουργίας, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται παρεκτροπές και να μην παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία είναι, δεν συνάδουν καταρχάς με το πνεύμα του νομοθέτη, και με το οργάνο και με το πνεύμα του νομοθέτη, και πολύ περισσότερο δεν συνάδουν με την γενικότερη αρχή της φυσικής παρουσίας των εισηγητών, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή και η θέση των εισηγητών και βεβαίως να έχουμε τη δυνατότητα να απευθύνουμε ερωτήσεις τα τυπών μέλη των θεσμικών αυτών οργάνων, δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη της δημοτικής κοινότητας. Εδώ πέρα είναι η κυρία Πρόεδρος, θα πρέπει να μας δώσει νομίζω κάποιες εξηγήσεις για το θεσμικό άτομο. Πάνω μπορεί να, εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ότι έγινε κάποιο πρόβλημα να πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, αν δεν μπορεί να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία, οφείλει να κάνει κάτι άλλο να παραιτηθεί. Τρίτο θέμα. Και όλα αυτά εσύ το λες εσύ. Όχι, δεν το λέω. Αυτά τα πηγαίνουν να δουλέψουν τα παιδιά.